Θα καλησπέρισω βεβαίως και τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ νομοθετώντας τον κύριο Μιχελίου, Γιώργο Στεριόπουλος πάντα στην συζήτηση. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, λοιπόν, κύριε Μιχελίου, ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Να είστε καλά. Καλησπέρα και χρόνια πολλά στους συμπολίτες μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ελπίζουμε αυτές οι άγιες μέρες να φωτίσουν κυρίως εσάς τα πολιτικά πρόσωπα, κύριε Μιχελίου, να παίρνετε συνετές αποφάσεις, διότι οι αποφάσεις που παίρνετε, ξέρετε πολύ καλά, ότι έχουν επιπτώσεις στην τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη. Και στη ζωή. Και στη ζωή, άμα έχει την τσέπη, στη ζωή έχει σίγουρα. Και έχουμε πολλούς φόρους, μόλις κλείνει το 16, κύριε Μιχελή. 4 δις πρέπει να πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες μέχρι να βγει το 2016. Και το ερώτημα είναι, υπάρχει τρόπος στο δικό σας σχέδιο ολοκλήρωσης της αξιολόγησης να σταματήσει αυτός ο οικονομικός κατήφορος? Αν δούμε τα οικονομικά δεδομένα και συγκεκριμένα τους οικονομικούς δείκτες, εμφανίζεται μια εικόνα, και θα πω γιατί λέω εμφανίζεται, ότι είμαστε πλέον στο ίσωμα, δεν προχωράμε, δεν κατεβαίνουμε τον κατήφορο. Εμφανίζεται όχι η ύφεση, μια μικρή ανάπτυξη, εμφανίζεται ένα πλεόνασμα πέραν του προϋπολογισθέντος, εμφανίζεται μια μικρή μείωση της ανεργίας από το 27 που ήταν στις αρχές του 15 στο 23-9 που είναι τώρα, και εμφανίζονται μικρές τάσεις αύξησης των εξαγωγών. Αυτό το τελευταίο το είπε προχθές ο Ιωβέ. Να είμαι ειλικρινής, δεν διάβασα λεπτομέρειες, αλλά προσωπικά εξεπλάγει. Αν λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα και αυτά αξιοποιηθούν ορθολογικά, συνετά και σωστά, το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η μείωση της βαριάς φορολογίας εκεί όπου υπάρχει, ώστε να μπορέσει να αντέξει η κοινωνία μέχρι το 18 που ολοκληρώνεται το πρόγραμμα, ώστε μέχρι τότε να μπουν οι βάσεις μιας κάποιης ανάπτυξης για να αυξηθεί ο πλούτος. Για πότε λέτε η μείωση της φορολογίας? Αυτό δεν μπορώ να τα προσδιορίσω εγώ, αλλά η εκτίμηση είναι ότι όταν μπορέσουμε και πιάσουμε τους στόχους... Το λέω γιατί πήγαμε να παγώσουμε τη φορολογία στα νησιά και έγινε ο μεγάλος χαμός. Ναι, αλλά μαζί με τα 617. Σωστά, αλλά ψηφίστηκε με 295 ψήφους στη Βουλή, γεγονός που πρέπει να κριθεί ιδιαίτερα θετικό, και αν το ίδιο γινόταν και ναι, με αλλά 600... στην επιστολή Τσακαλώτου που μας ζητούν συγκεκριμένα πράγματα, άλλα λέει ο Υπουργός. Ο Υπουργός τι λέει? Ότι θα είναι ότι δεσμεύεται από εδώ και πέρα, ναι, οι μονομερείς ενέργειες να τελειώσουν. Δεν ξέρω αν το λέει μονομερείς ο Τσακαλώτος και πώς το γράφει στα αγγλικά, γιατί είναι εξαιρετικό. Καλά τα λέτε εσείς. Το επόμενο ερώτημα ήταν αυτό. Δεν είναι μονομερείς. Και αν ο Τσακαλώτος τα γράφει στα αγγλικά, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να μεταφράσει? Όχι, σωστά τα γράφει στα αγγλικά για να μην παρανοούνται από τους ξένους. Ο Τσακαλώτος τι λέει, αν κατάλαβα σωστά και αν διάβασα σωστά και αν πληροφορήθηκα σωστά? Ότι τα 617 εκατομμύρια είναι εφάπαξ, δηλαδή δεν θεσμοθετούνται ΕΣΑΗ. Κάνω μια παρένθεση. Εάν η οικονομία του χρόνου πάει καλά και είναι εκ του περισσεύματος και από τις μη παραμετρικές περιπτώσεις εσόδων, τίποτα δεν μας εμποδίζει και τότε να δώσουμε. Αλλά αυτό είναι για το μέλλον. Αισιόδοξο σενάριο, θα το δούμε. Τώρα λοιπόν τι δεσμευτήκαμε για τα νησιά? Ότι θα είναι στα συγκεκριμένα νησιά η επιστολή, το 17. Η επιστολή, μάλιστα, έτσι όπως έχει συνταχθεί καθ' υπόδειξη των Ευρωπαίων, μην μου το αρνηθείτε αυτό γιατί προκύπτει από αυτά τα οποία γράφω μέσα και εγώ ξέρω καλά γλυκά, περιγράφει μέχρι και το που μπορεί να διαθέσουμε το επόμενο υπερπλεόνασμα. Λέει να το πάτε σε αυτούς που χρωστάτε. Στην επιστροφή ΦΠΑ δηλαδή στους επαγγελματίες. Στους ιδιώτες. Σε αυτό θα πάει. Τα λέει μέσα αυτά. Σε αυτό θα πάει και είναι υποχρέωση και έπρεπε ήδη να έχει πάει. Και η άποψή μου είναι ότι ένας λόγος που καθυστερεί αυτό να πάει είναι και ο τρόπος λειτουργίας του ΙΜΑΝΤΑ που λέγεται κρατικός μηχανισμός. Γιατί η επιστροφή ΦΠΑ... Δικός είναι ο κρατικός μηχανισμός. Όχι. Και ο ΙΜΑΝΤΑς. Όχι. Ποιανό είναι? Προσέξτε, ο οδηγός του πλοίου δεν ελέγχει απόλυτα και όλο το πλοίο, είναι και το πλήρωμα. Και αν το πλήρωμα είναι παλιό, και αν το πλοίο μπάζει νερά από παντού. Το πλοίο τότε... όμως λειτουργεί όμως, πάντοτε κατ' εντολήν του κυβερνήτη. Σωστά, για την κατεύθυνση που εκτός θα πάει. Εκτός και αν έχετε να καταγγείλετε ότι δίνετε εντολές και δεν εκτελούνται.
δεν έχω στοιχεία, τουλάχιστον από τη θέση που βρίσκομαι, να καταγγείλω κάτι τέτοιο. Έχω να πω από την εμπειρία που έχω και από το δημόσιο αλλά και γενικότερα. Κύριε Μιχαλή, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε, ότι το προηγούμενο πολιτικό σύστημα ήταν τόσα πολλά χρόνια πάνω που διατηρεί ακόμα μηχανισμούς στην πολιτική κυβερνητική μηχανή σε σχέση με το δημόσιο και όχι μόνο. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Δεν τόσο βαριά. Το καταλαβαίνω εγώ, το λέω εγώ λίγο πιο βαριά για να το ξεδιαλύνουμε. Όμως. Η ευθύνη είναι δική μας, να το βελτιώσουμε. Όχι μόνο αυτό. Σαφές. Όχι μόνο αυτό. Επειδή έχετε την ευθύνη, έχετε και την ευθύνη να τον αναγκάσετε τον υπάλληλο να αποδώσει. Σωστά λέτε. Σωστά λέτε. Και δεν αυτές έχετε την ευθύνη μόνο να δίνετε την εντολή. Έχετε την ευθύνη να έχετε τον έλεγχο ότι η εντολή εκτελείται. Και την ευθύνη της αποτελεσματικότητας. Και την εισπράττουμε αυτή και έχετε απόλυτα δίκιο και αυτό είναι καθήκον και ευθύνη όλων των υπουργών. Είδατε εκεί όπου οι παρεμβάσεις ήταν εξαιρετικά έντονες και προγραμματισμένες και στοχευμένες, αναφέρω Υπουργείο Παιδείας, είχαμε αποτελεσματικότητα. Αυτό πρέπει να γίνει παντού. Λοιπόν, έχω μια σειρά από ερωτήματα. Γιάννη, δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι εσύ. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Διότι εδώ. Για την επιστολή, θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στην επιστολή. Ευχαριστώ. Η επιστολή εδώ προκύπτει ότι έχει τιμωρητικά στοιχεία για την Ελλάδα. Διότι από πολλές πηγές αναφέρεται ότι ο Wolfgang Schäuble, θα σας πω και συγκεκριμένα στη συνέχεια, δεν επιθυμεί μια καλή εξέλιξη της κυβέρνησής σας έτσι όπως παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή. Να σας απαντήσω. Ακραία πολιτική κύκλη που είπε και ο κύριος Κατρούγκαλος, κύριε Μιχαλή. Που δεν θέλουν Ευρώπη, να κλείσει και την αξιολόγηση. Να δούμε. Την διάταξη των πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια βλέπαμε μια ενιαία Ευρώπη με μια ενιαία γραμμή, όπου οι αποφάσεις παίρνονταν στα θεσμικά όργανα. Σήμερα βλέπουμε μια Ευρώπη εν μέρη διχασμένη, μια Ευρώπη με άνοδο ακραίων στοιχείων και της ακροδεξιάς μέσα σε αυτά τα ακραία στοιχεία, οι οποίοι έχουν μεταθέσει το κέντρο λήψης αποφάσεων όχι στα θεσμικά όργανα. Δηλαδή, βλέπουμε ένα Eurogroup όπου η πλειοψηφία των αντιστοίχων υπουργών ή πρωθυπουργών θεωρεί λογικά τα αιτήματα της ελληνικής κυβέρνησης και το σχεδιασμό που η ελληνική κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με τους θεσμούς, τους Ευρωπαίους, τους δανειστές, και βλέπουμε ένα Eurogroup να μην παίρνει αποφάσεις με πλειοψηφία, αλλά να παίρνει εντολές του κυρίου Σόιμπλε προς τον κύριο Ντάισενμπλουκ και να βγαίνει να τις ανακοινώνει. Πράγματι είναι έτσι που λέτε. Εγώ δεν έχω καμία διαφορετική αντίληψη από εσάς ότι η γερμανική συντηρητική παράταξη που εκφράζεται κυρίως από τον κύριο Σόιμπλε, που εκφράζει τα συμφέροντα της Γερμανίας, μιας ειδικής μερίδας κτλ., έχει την αντίληψη των προτεσταντών που είναι ποινή, τιμωρία, παραδειγματισμός κλπ. Υπάρχει όμως και μια άλλη Ευρώπη, άλλη κουλτούρα, έστω και αν είναι δεξιοί ή δεν ξέρω τι, σοσιαλδημοκράτες και κεντρώοι. Ότι εδώ κάναμε μια συμφωνία, υπάρχουν στοιχεία από την ελληνική πλευρά ότι η συμφωνία τηρείται και δεν μπορούμε να πάμε συνεχώς με την λογική ότι κρατάμε μια ουρά στο τέλος της συμφωνίας που τους αναγκάζουμε, προσθέτοντας και άλλες απαιτήσεις, να μην κλείνουν ποτέ οι συμφωνίες και να τους οδηγούμε σε αδιέξοδα. Εκτιμώ ότι αυτή η ισορροπία λοιπόν αυτών των δύο δυνάμεων είναι μια δυναμική ισορροπία, όπως λέμε στις φυσικές επιστήμες, να θυμηθώ και το επάγγελμά μου. Και το πού θα κάτσει εξαρτάται από το πώς θα χειριστούμε και εμείς αλλά και οι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη, που δεν είναι όλοι οι σύμμαχοί μας, για να κερδίσουμε το στοίχημα. Θεωρώ και είμαι μερικώς αισιόδοξος, συγκρατημένα αισιόδοξος θα έλεγα, ότι η δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσει παρά τις προσπάθειες του κυρίου Σόιμπλε, όχι επειδή εμείς είμαστε οι τόσο δυνατοί που θα τους κατακυριεύσουμε, είμαστε συνετοί, μετρημένοι και τηρήσαμε τις συμφωνίες, αλλά επειδή και οι άλλοι Ευρωπαίοι βλέπουν το αδιέξοδο της πολιτικής του κυρίου Σόιμπλε. Κύριε Μιχαλή, υπάρχει εδώ πέρα μια συγκεκριμένη παράμετρος στην επιστολή Τσακαλώτου, η οποία αναφέρει ότι αν δεν πιάσουμε τους στόχους θα κόψουμε συντάξεις, αυτομάτως το λέει αυτό, είναι ο κόφτης, που σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί, όχι θα ενεργοποιηθεί, έχει ενεργοποιηθεί ο κόφτης, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή αξιολόγηση. Και το λέω αυτό γιατί χθες ο Χρήστος Σταϊκούρας συνέχισε να επιμένει ότι ο κόφτης είναι ενεργός. Και εσείς λέτε εδώ και πολύ καιρό ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα. Τι διαφορά υπάρχει το ενεστώτα με το μέλλοντα, για να ξεκαθαρίζουμε και αυτά. Ο κόφτης έχει ψηφιστεί, άρα είναι ένα μέτρο που ισχύει. Πότε εφαρμόζεται αυτό? Όταν βγαίνουμε έξω από τους στόχους. Σήμερα είμαστε μέσα στους στόχους και με υπεραισιόδοξα αποτελέσματα. Άρα δεν κόβονται ούτε μισθοί ούτε συντάξεις. Αύριο,
Εάν πέσουμε έξω από τους στόχους και τα αποτελέσματα είναι παρακάτω από τα προσδοκόμενα, αυτό που έχει ψηφίσει η Βουλή είναι να εφαρμοστεί. Άρα το να λέμε σήμερα, περάσαμε τους στόχους και εφαρμόζεται ο κόφτης για να κοπούν οι συντάξεις το 2017, είναι λανθασμένη. Εγώ δεν είπα ότι εφαρμόζεται ο κόφτης. Είπα ότι είναι ενεργοποιημένος ο κόφτης. Αφού έχει ψηφιστεί, είναι προφανές αυτό, κύριε Στεριόπουλε. Είναι ενεργοποιημένος δηλαδή. Ότι δεν... Είμαστε σε διαρκή αξιολόγηση. Ακριβώς. Και ανά πάσα στιγμή δεν ενεργοποιείται με την έννοια της εφαρμογής του στο πλαίσιο της περικοπής από εμάς. Αυτομάτως ενεργοποιείται. Μα όταν το ψηφίσαμε στη Βουλή, αυτό ψηφίσαμε. Και άρα το... λοιπόν λέτε ότι δεν λέει κάτι καινούργιο η επιστολή. Εγώ λέω ότι η επιστολή δεν λέει κάτι καινούργιο. Επιβεβαιώνει πράγματα τα οποία είναι ήδη ψηφισμένα, λέτε. Ακριβώς. Η επιστολή Τσακαλώτου επιβεβαιώνει με έναν τρόπο εμφατικό για να χρησιμοποιηθεί η επιστολή στο Eurogroup και στο Euroworking Group, έτσι ώστε να φανούν οι Ευρωπαίοι, οι Βόρειο Ευρωπαίοι, ότι κοιτάξτε να δείτε, επιπλήξαμε εμείς τους Έλληνες. Πιθανώς να είναι και αυτό, γιατί παίζονται και πολιτικά παιχνίδια εντυπώσεων. Πέρα αυτό από είναι συγκεκριμένα... σίγουρο ότι παίζονται και πολιτικά παιχνίδια εντυπώσεων. Και επειδή πλησιάζουν και εκλογές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, να κουνάνε το χαρτί οι Ευρωπαίοι και να λένε κοιτάξτε εμείς τι κάναμε τους Έλληνες, ενώ όλα αυτά τα οποία αναφέρονται ή τα περισσότερα από αυτά είναι ψηφισμένοι ελληνικοί νόμοι. Ναι, και είναι... Όλα αυτά είναι απόρρια του γενικού περιγράμματος μέσα στο οποίο περιγράφονται όλα και δεν ήταν το γενικό περίγραμμα που αναφέρουμε στο νόμο πλαίσιο, να τον πω έτσι, τρίτο μνημόνιο όπως το λέει ο κόσμος, του Αυγούστου του 2015 που ψηφίστηκε από τους 221 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, περιέγραφε όλες τις ενέργειες που θα πρέπει να εξειδικευτούν με εφαρμοστικούς νόμους από την επόμενη ερχόμενη κυβέρνηση. Αυτό είναι σαφές. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα στους Ευρωπαίους που και αυτοί έχουν ανάγκη από αυτό που λέγεται πολιτικός εντυπωσιασμός ή να το πούμε στην καθομιλούμενη πολιτική προπαγάνδα, γιατί η γερμανική δεξιά είναι στριμωγμένη από δύο βασικά ζητήματα. Πρώτον, από την λιτότητα που είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζουν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δεύτερο και σημαντικότερο θα έλεγα, από την διαχείριση του προσφυγικού που αισθάνονται αφόρητη πίεση και όπως έδειξαν. Κύριε Μιχαλή, πριν πάμε στο προσφυγικό, θέλω να μείνουμε λίγο ακόμα στην περίφημη επιστολή, στα μέτρα, διότι εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα και αναφέρω αυτή την κουβέντα. Σας είπα προηγουμένως ότι πιστεύω πραγματικά ότι είναι ένα χαρτάκι η επιστολή Τσακαλώτου που θέλουν οι Βορειοευρωπαίοι να το κουνάνε στις χώρες τους εσωτερικά. Μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή, ναι, ότι κάνουμε εμείς κουμάντο, κοιτάξτε τι την κάναμε εμείς στην Ελλάδα. Ναι. Υπάρχουν όμως και κάποιοι έξυπνοι στην Ευρώπη που λένε. Εάν πραγματικά, λέει, οι Ευρωπαίοι ενοχλήθηκαν τόσο πολύ από τις μονομερείς ενέργειες του Έλληνα Πρωθυπουργού και της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί ξεπάγωσαν τα μέτρα? Ναι, γιατί κατανοούν ότι δεν είναι μονομερείς οι ενέργειες. Κατανοούν ότι ήταν εκείνο. Άρα το είναι κομμάτι ένα παιχνίδι που ήταν συμφωνημένο. Η άποψη μου είναι σαφέστατα, ναι. Η άποψη μου είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων, λέτε, των Ευρωπαίων, των Βόρειο Ευρωπαίων κυρίως. Όχι όλων. Αυτών που θέλουν να δείχνουν ότι μας τιμωρούν. Αυτών που επίκυνται εκλογές στις χώρες τους και κυρίως στη Γερμανία, όπου κινδυνεύει η πολιτική Μέρκελ-Σόιμπλε να συντριβεί από την ακροδεξιά, ίσως και την κεντροαριστερά και τη σοσιαλδημοκρατία, για την κακή, κατά τη γνώμη των Γερμανών, διαχείριση του προσφυγικού και την ρήξη. Οι Βορειοευρωπαίοι, κύριε Στεριόπουλε, κύριε Βούτσεν, θεωρούν ότι τα 617 εκατομμύρια είναι το ελάχιστο. Αλλά ξέρετε τι είναι? Ποιοτικά το σπάσιμο της λιτότητας στην Ευρώπη. Και σου λέει, δεν κατάλαβα, αυτή η μικρή Ελλάδα που χρωστάει τόσα, πού έρχεται αυτή τη στιγμή να δώσει κάτι χωρίς να μας ρωτήσει? Και ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα? Η αντιπολίτευση η δική μας, γιατί συμπλέει με αυτή την άποψη? Γιατί βγαίνει η αντιπολίτευση και λέει έπρεπε να έχετε ρωτήσει? Γιατί πρέπει να ρωτάμε τα πάντα στους Ευρωπαίους και σε εκείνα που δεν συμφωνήσαμε ότι θα τους ρωτάμε? Γιατί συμφωνήσαμε μερικά να τους ρωτάμε. Το μνημόνιο 3, νούμερο 3, είναι μια συμφωνία όπου είπαμε, κύριοι, θα μας δώσετε 86 εκατομμύρια, δεν τα χρησιμοποιήσαμε όλα, είναι μείον 20, και ας λένε οι νεοδημοκράτες ότι είναι 100, είναι τα μαθηματικά του Καραγκιόζη και του Χατζιαβάτη. Τα 86 εκατομμύρια δεν είναι 86, αλλά ας μην σταθώ σε αυτό, όποτε θέλετε στη διάθεσή σας. Έχουν λοιπόν οι Βορειοευρωπαίοι μία τάση να θεωρούν ότι είναι η απόλυτη κυρίαρχη στα πάντα στη χώρα μας. Εκτός αν λένε ότι ρίχνουν λεφτά σε ένα κουμπαρά, ο οποίος δεν τρίπιος. Έχει τέλος, κύριε Μιχαλή, γι' αυτό.
Και ο δικός τους κουμπαράς. Γιατί είμαστε οι τεμπέληδες και οι, αυτοί που δεν συμμορφωνόμαστε και, και τα ξέρετε πολύ καλά. Όπου έχουμε τη χειρότερη εκπαίδευση κατά την Πίζα. Τέλος και όπου 200.000 Ο κύριος Χρυσόγονος είπε ότι η αξιολόγηση έπρεπε να έχει κλείσει. Οι επόμενοι 18 μήνες είναι πάρα πολύ κρίσιμοι, κύριε Μιχαλή. Ο Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ τα είπα. Σωστά λέει. Η άποψή μου και εμένα είναι ότι η αξιολόγηση του 2014 έπρεπε να έχει κλείσει τον Αύγουστο, δεν έκλεισε καθόλου. Η αξιολόγηση του 2015 έπρεπε να έχει κλείσει. Το θέμα είναι γιατί τη διακινδυνεύετε εσείς με αυτές τις ενέργειες. Δεν την διακινδυνεύουμε. Έτσι λέτε εσείς. Η άποψή μου είναι. Έτσι λέτε εσείς. Όμως γνωρίζετε πολύ καλά στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης ότι ψάχνονται συνεχώς, να το πω με αυτόν τον τρόπο. Ευκαιρίες ψάχνονται οι Ευρωπαίοι, οι δανειστές, οι εταίροι. Συνεχώς ψάχνονται με εμάς. Ψάχνουν εμάς να κάνουμε το λάθος για να μας πιάσουν. Ακριβώς. Ζητούν αφορμή. Εγώ να συμφωνήσω μαζί σας ότι έτσι είναι από την πλευρά των Ευρωπαίων. Όμως θα ήθελα να δω, να ακούσω και τη γνώμη της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των άλλων. Κύριε Μιχαλή, γιατί να μην συμφωνήσουμε από κοινού, να πάμε στο πω διαφορετικά. Σε μια ομοφωνία να σας το πω διαφορετικά. Πείτε μου. Εάν ρωτούσε ο Τσίπρας τους δανειστές. Ναι. Και παρόλα αυτά ανεξαρτήτως απάντησης, διότι μέσα η συμφωνία λέει ότι πρέπει να διαβουλευτούμε πρώτα πριν κάνετε κάτι. Όχι σε όλα. Όχι σε όλα. Στα μη παραμετρικά όχι μέτρα. Όχι σε όλα. Ναι. Ρωτάω εγώ. Ναι. Για τα μάτια λοιπόν. Ναι. Γιατί δεν ρωτάει ο Τσίπρας τους Ευρωπαίους, να του πούνε οι Ευρωπαίοι όχι, γιατί εκεί πάτησαν κυρίως. Δεν πάτησαν στο ότι πήραμε μια απόφαση που προκύπτει από τα συμφωνηθέντα. Πάτησαν στο ότι δεν ρώτησαν πριν. Ναι. Να ρωτήσει ο Τσίπρας, να του πούνε όχι, να τους αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει και μετά να το κάνει χωρίς να έχουν δικαιολογία. Ένα. Να απαντήσω ένα, από αυτό. Παρακαλώ. Να απαντήσω από αυτό. Υπάρχει μια λογική, λοιπόν. Σε αυτό που λέγεται εθνική αξιοπρέπεια ή αξιοπρέπεια μιας κυβέρνησης και ενός λαού. Όταν συμφωνάμε. Μισό λεπτάκι, θέλω να συνοηθούμε τώρα. Τώρα συζητάμε στο επίπεδο γιατί να τους δοθεί η αφορμή όταν ψάχνονται. Αφήστε την αξιοπρέπεια τώρα στην απάντηση. Είναι... Δεν θα τη θυμόμαστε την εθνική αξιοπρέπεια όταν θέλουμε. Γιατί έχω μπορώ να σας πω πολλά που έχουν σχέση με την εθνική αξιοπρέπεια. Πάντα πρέπει. Ρωτάω εγώ, γιατί να τους δώσουμε τώρα αφορμή. Τη στιγμή μάλιστα που την 5η Δεκεμβρίου κλειδώνουν τα βραχυπρόθεσμα. Και ξαφνικά εξαιτίας της απόφασης αυτής μονομερώς τα μπλοκάρει ο Ντάισενμπλουμ. Να σας απαντήσω. Εάν ομόφωνα παίρναμε την απόφαση ότι δίνουμε αυτά και τα δίνουμε, δεν ρωτάμε, ομόφωνα στη Βουλή εννοώ, όπως το 295... Κάνετε πάσα να το ρίξετε στη Νέα Δημοκρατία τώρα. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Γιατί αυτή τη στιγμή, επειδή παρακολουθώ και τις επιτροπές και τα πάντα και δεν είμαι από τους απόντες βουλευτές στη Βουλή, δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, δικαίωμα του καθενός να κάνει ό,τι νομίζει, την προηγούμενη ημέρα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και Κοινωνικών οι Νεοδημοκράτες βγαίναν και λέγανε θα το στηρίξουμε κάνοντας αυστηρή κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ επειδή στο παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα δεδομένα τα είχε καταδικάσει και. Και την επομένη ερχόμαστε με το, να το καταψηφίζουν. Όταν λοιπόν εμείς δίνουμε το δικαίωμα να το αρπάξουν οι Ευρωπαίοι και να το κάνουν κύριο ζήτημα ενώ δεν εσείς είναι... λέτε δηλαδή ότι η αξιολόγηση θα κλείσει. Εγώ λέω ο ότι κύριος Κουλούγλου είπε δεν θα κλείσει η αξιολόγηση και ότι ο Σόιμπλε δεν θέλει να κλείσει, κύριε Μιχαλή. Ο κύριος Κουλούγλου, νομίζω, αν κατάλαβα καλά. Όχι, είναι ξεκάθαρο με πτυχαίους τίτλους. Ναι. Πάει να ερμηνεύσει την προσπάθεια του κυρίου Σόιμπλε. Α, τι είναι να ερμηνεύσει, ναι. Να ερμηνεύσει όταν δεν λέει... θέλει να κλείσει την αξιολόγηση. Όταν λέει ξεκάθαρα. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο ο Σόιμπλε. Δεν θα κλείσει, λέει κύριε Μιχαλή. Ο Σόιμπλε. Ο κύριο Κούλογλου, όχι. Ο κύριο Κούλογλου λέει ότι δεν θα κλείσει η αξιολόγηση. Δεν θα κλείσει η αξιολόγηση και το εξηγεί. Ο Σόιμπλε θέλει να ανατρέψει, λέει. Ναι. Προσέξτε, να ανατρέψει την ελληνική κυβέρνηση. Γι' αυτό σας ρώτησα, γιατί δίνουμε την ευκαιρία μερικές φορές σε κάποιους άλλους, ενώ φαίνεται ότι τα πάμε μια χαρά, σας κατηγορούν εσάς ότι τα ψηφίζετε όλα, τα έχετε δώσει όλα, έτσι. Ποιοι? Η Νέα Δημοκρατία, η εσωτερική αντιπολίτευση. Σας κατηγορούν ότι τα έχετε δώσει όλα, ό,τι. Ενώ οι ίδιοι λένε πριν δώσουμε οτιδήποτε να ρωτάμε κιόλας. Βοηθήστε με τώρα, δεν θέλω να μείνουμε στη Νέα Δημοκρατία, το πάμε και εκεί άμα θέλετε. Όχι. Εδώ λέει ο δικός σας ευρωβουλευτής. Ότι η αξιολόγηση δεν θα κλείσει και ότι ο Σόιμπλε έχει αποφασίσει να ανατρέψει την κυβέρνηση. Αυτή είναι μια υπερεκτίμηση, κατά τη γνώμη μου, του κυρίου Κούλογλου, ότι αυτή ο Σόιμπλε είναι... δεν την κάνει ούτε αντίπαλος. Ναι, είναι μια, κάνει δικό σας. Είναι μια υπερεκτιμημένη άποψη του κυρίου Κούλογλου ότι είναι τόσο ισχυρότατη η θέση του κυρίου Σόιμπλε μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε που καθορίζει τα πάντα. Ναι, και ο κύριος Βούτσης είπε ότι λειτουργεί σαν υπερυπουργός, κύριε Μιχαλή. Άρα, δεύτερος τελεχός παραδέχεται την δυναμική του Σόιμπλε.
Μα δεν την αρνείται κανείς. Όχι τη δυναμική μόνο. Την αποτελεσματική. Την πρόθεσή του να ανατρέψει την κυβέρνηση. Ωραία. Το κουμάντο που κάνει. Το ζητούμενο είναι εμείς τι κάνουμε από εδώ. Τι κάνουμε. Εμείς τι κάνουμε από εδώ. Δίνουμε αφορμές. Αυτό σας λέω. Όχι. Τόση ώρα συζητάμε. Για την αφορμή λέτε. Συζητάμε για ποιο λόγο. Σε αυτό το επικίνδυνο πολιτικά περιβάλλον, έτσι όπως διαμορφώνεται, γιατί εμείς δίνουμε αφορμές. Θα μπορούσαμε να το προσπεράσετε. Η απάντηση είναι θα μπορούσαμε να μην δώσουμε καμία αφορμή αν ήταν ομόφωνη η απόφαση. Και θα έπρεπε να είναι ομόφωνη γιατί επί της ουσίας κανείς βουλευτής δεν διαφωνούσε. Διαφώνησε η Νέα Δημοκρατία εκ των υστέρων, κατά την άποψή μου, δεν έχω αποδεικτικά στοιχεία, επειδή στο ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ της συνεδρίας της Επιτροπής Οικονομικών και της Ολομέλειας της Βουλής, δόθηκε ένα μήνυμα από τον κύριο Σόιμπλε. Η λογική λοιπόν της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά είναι δεν δίνουμε πλήρη υποταγή στα πάντα. Σε κάποια πρέπει να αντιδρούμε. Σε αυτά που θεωρούμε ότι δεν ξεφεύγουν από τη συμφωνία που κάναμε. Δεν αντιδρούμε παραβιάζοντας τη συμφωνία που κάναμε. Αλλά υπάρχουν και ορισμένα όρια που θα πρέπει να μην υποχωρούμε σε αυτά. Και αυτά είναι το συγκεκριμένο. Ο πρώτος που έβαλε στο πολιτικό παιχνίδι, στο πολιτικό λεξιλόγιο, την πιθανότητα εκλογών ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος μιλώντας για πολιτικό ατύχημα. Πολιτικό ατύχημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείουν αυτή την εξέλιξη. Προσέξτε, ο Αριστοτέλης έλεγε ότι πιθανό είναι αυτό που μπορεί να συμβεί. Κανείς δεν μπορεί να πει δεν θα συμβούν ποτέ εκλογές με απολυτότητα. Στοχεύουμε οι εκλογές να γίνουν το 2019. Δάσκαλε, ξεχνάτε τα μισά από αυτά που ρωτάω επειδή έτσι σας συμφέρει. Όχι βέβαια. Είπα, το ξαναλέω. Ναι. Πολιτικό ατύχημα. Ναι. Πολιτικό ατύχημα σημαίνει εάν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη κυριαρχήσει απολύτως η πολιτική Σόιμπλε και εάν αυτή η πολιτική αποδειχθεί ότι κύριο στόχο έχει να ρίξει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι αυτές οι δυνάμεις είναι τόσο ισχυρές που ενδεχομένως να συμβεί το πολιτικό ατύχημα. Το ερώτημα ξέρετε ποιο είναι? Όχι τι κάνει ο Σόιμπλε και τα συμφέροντα των Γερμανών. Τι κάνουμε εμείς? Εκτιμά λοιπόν η αντίπαλη. Εμείς λειτουργούμε σε ασφιχτικό πλαίσιο. Α, μπράβο. Επειδή μας τραγκαλίζουν, πώς θα ξεφύγουμε? Σε αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο. Το λέω επειδή δεν έχουμε πολλά περιθώρια ελιγμών. Καταλάβατε γιατί έχω στηρίξει τον ισχυρισμό μου στο ότι δώσαμε αφορμή. Εάν δεν δίναμε αφορμή στο συγκεκριμένο. Να σας το πω αλλιώς. Πατήματα προσπαθούν να δω. Αν ολοκληρώναμε τη δεύτερη αξιολόγηση. Δεν θα την ολοκληρώναμε. Και μετά κάναμε ό,τι μαγκές θέλαμε. Να σας πω τη γνώμη μου, κύριε Στεργιόπουλε. Αν ολοκληρώσετε το ερώτημά σας. Βάζουμε μερικά υποθετικά δεδομένα. Όχι, δεν και σωστά. Αν ολοκληρώνουμε. Τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι. Εγώ έχω προσέξει πολύ και τη σειρά των ερωτήσεων. Πρώτα προσπάθησα να σας ρωτήσω γιατί να δώσουμε αφορμή. Ναι. Και μετά την αφορμή σας αναφέρω το πολιτικό ατύχημα. Σωστά. Διότι με δεδομένη την αφορμή θα πάμε στο πολιτικό ατύχημα. Γιατί αν δεν είχαν, δεν μπορούσαν να αναφέρουν κάτι. Να σας απαντήσω. Εμένα η λογική μου είναι διαφορετική αναλύοντας τα πολιτικά δεδομένα στην Ευρώπη. Η λογική μου είναι ότι οι συντηρητικές και ακραίες δυνάμεις της Ευρώπης δεν σκέφτονται τόσο απλά με τόσο μικρές αφορμές και ατυχήματα. Η πολιτική Σόιμπλε είναι καθαρίστε όλο το τοπίο της Ευρώπης από ό,τι κεντροαριστερό υπάρχει. Αυτή είναι η πολιτική. Κοιτάξτε, και κρατήστε μία. Θέλετε να σας πω και την προσωπική μου άποψη. Αύριο θα αλλάξει. Οι Ευρωπαίοι ούτε πίστευαν ποτέ στο μυαλό τους, στα σχέδιά τους, στο κεφάλι τους, ναι, ότι η αριστερή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, θα λειτουργούσε τόσο προσιλωμένα πάνω στο σχέδιο. Κάνετε λάθος. Εγώ δεν κάνω καθόλου λάθος. Σας το λέω κατά την εκτίμησή μου. Είναι ευχαριστημένοι από την λειτουργία. Απολύτως ικανοποιημένοι. Ειδικά από την αριστερή. Αλλά επειδή δεν τους εξυπηρετούσε το σενάριο, σου λέει δεν μπορεί η αριστερή. Κάτι θα κάνουν. Θα κάνουν καμιά στραβή να το παίξουν επαναστάτες. Πήγε ο Τσίπρας στην Κούβα και γύρισε επαναστάτες. Γι' αυτό λέω. Θέλω να σας τονίσω ξανά. Μπορεί να διαφωνείτε. Μπορεί να διαφωνείτε. Η αλληλουχία πολιτικών γεγονότων από τη στιγμή που τελειώνει το Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου, λες και υπάρχει μία περίεργη δύναμη
πολύ περίεργη δύναμη, δεν μπορώ να την εξηγήσω. Δεν γι' αυτό προσπαθώ να το αναλύσω λογικά με αυτά που συμβαίνουν. Ακούστε. Που φαίνεται να οδηγούμαστε στο πολιτικό ατύχημα, είτε έτσι είτε αλλιώς. Ακούστε. Αν δει κανείς από το 10 τα μνημόνια και μετά, καμία αξιολόγηση δεν έγινε στη σειρά της. Όλες φτάνουν στο οριακό σημείο. Φτάνουν στο οριακό σημείο γιατί η Ευρωπαίοι είναι πάρα πολύ μεθοδικοί στα πολιτικά της ζώματα. Ότι έχει παραδεχθεί ο Σόιμπλε ότι έχει σχεδιάσει την ανατροπή του Σαμαρά από το καλοκαίρι μετά τις ευρωεκλογές. Και άλλα θα παραδεχθεί ο Σόιμπλε. Γι' αυτό σας το λέω. Διότι όταν πηγαίναμε σε εκλογές εμείς, ναι, είχαμε στο μυαλό μας ως Έλληνες πολίτες, ψηφοφόροι και φορολογούμενοι, ότι καταραίει ο Σαμαράς, ενώ είχε βάλει το ψωμί στο φούρνο ο Σόιμπλε. Εγώ, κύριε Στεριόπουλε, δέχομαι... Και σκέφτομαι τώρα, ναι, με το διεστραμμένο πολιτικό μυαλό που έχω εγώ, ότι ίσως έχει βάλει στο φούρνο την ανατροπή της κυβέρνησης. Και εσείς λέτε, ναι, ότι μπορεί να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο, ότι φταίμε μόνο εμείς αποφασίζουμε. Δηλαδή λέτε ότι λέει ο Λεβέντης. Αυτά λέει ο Λεβέντης. Αλέξη, Κυριάκο, συνεννοηθείτε να κάνετε οικουμενική. Όχι, μισό λεπτό. Δεν λέω καθόλου αυτό. Δεν συμφωνώ με συνωμοσιολογίες του τύπου κάποιος σχεδιάζει και. Μα αφού το παραδέχεται ότι το σχεδιάζει. Καλά, τι δεν συμφωνείτε. Το παραδέχτηκε. Αυτή τη στιγμή σχεδίαζε. Συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε. Ο Σόιμπλε παραδέχτηκε ότι σχεδίασε την ανατροπή της κυβέρνησης Σαμαρά από το καλοκαίρι μετά τις ευρωεκλογές. Και λοιπόν, όλος περιέργος μετά τις ευρωεκλογές κατεβάζει και τα μολύβια η Νέα Δημοκρατία. Περιέργος. Ναι. Αυτό τι σημαίνει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρετε. Εγώ να σας πω λίγο. Εγώ δεν είμαι οπαδός της συνωμοσιολογίας, αν και κάνω ερευνητικό ρεπορτάζ χρόνια. Καλά και κάνετε. Περίμενα, ναι, να το θέσω ως ερώτημα, ναι, το έχω θέσει και σε άλλους συναδέλφους, ναι, όχι μόνο σε εσάς, διότι ανακοινώνει επίσημα ο Σόιμπλε ότι σχεδιάζει την ανατροπή του Σαμαρά 8 μήνες πριν αυτή γίνει. Και λέω εγώ τώρα, δικαιούμαι να ρωτάω, άρχισε να εφαρμόζεται το σχέδιο Σόιμπλε για την ανατροπή αυτής της κυβέρνησης. Εσείς γιατί μπορείτε... ξαφνικά βλέπω Σόιμπλε την αριστερή κυβέρνηση Τσίπρα να έχει κυριολεκτικά μετατρέψει τη δεξιά κυβέρνηση Σαμαρά σε αριστερή παρένθεση. Όχι. Κύριε Στεριόπουλο, ακούστε. Δικαιούστε να ρωτάτε ό,τι θέλετε. Φυσικά. Αυτό είναι λογικό. Από τη θέση που είστε. Εγώ δικαιούμαι ως πολιτικός άνδρας να κάνω αναλύσεις στο μέτρο του δυνατού που μπορώ να κάνω. Προσέξτε τώρα, εσείς λέτε αυτά που λέτε. Εγώ ξέρετε τι λέω. Όταν σχεδίαζε ο Σόιμπλε αυτά που σχεδίαζε, εάν τα σχεδίαζε και αν πράγματι έτσι ήταν, είχε κατά νου ότι η Ευρώπη θα σπάσει σε δύο κομμάτια, σε ένα Σόιμπλε και σε ένα αντι-Σόιμπλε αυτή τη στιγμή όπως εκφράζεται. Όχι. Και από τις σχεδίαζε, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Σχεδίαζε την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας ως αφορμή. Περιμένετε τώρα. Επειδή συζητάμε για αφορμές. Εγώ συζητώ το τι γίνεται στην Ευρώπη και πώς επηρεάζει τα δεδομένα της χώρας. Εγώ δεν μιλάω γενικά όμως. Εγώ όμως δεν μιλάω γενικά. Εγώ σας λέω συγκεκριμένες στρατηγικές που αποδείχθηκαν γιατί τις παραδέχθηκαν με συγκεκριμένα περιστατικά. Συγκεκριμένα περιστατικά. Για τον Σόιμπλε στην περίπτωση Σαμαρά ήταν η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό έτσι ήταν και αν το. Δεν το ξέρω. Δεν πήγαμε σε εκλογές εξαιτίας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πήγαμε, αλλά δεν ξέρω αν πήγαμε από τον Σόιμπλε. Μπορεί να πήγαμε και επειδή έτσι ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ να ρίξει όσο το δυνατόν νωρίτερα τη δεξιά πολιτική. Συμφωνώ. Τώρα, γιατί έτσι όπως φαίνεται, ξέρετε τι αποδεικνύεται στον κόσμο. Να πάμε όλοι σπίτια μας, να διορίσουμε τον Σόιμπλε πρωθυπουργό και να τελειώνει το ζήτημα. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου σε αυτά. Στην ζωή πάντα υπήρχαν οι μεγάλοι που σχεδίαζαν, αλλά κοιτάξτε μερικά δεδομένα που μπορεί να τα θεωρείτε γενικολογίες, αλλά δεν είναι καθόλου. Η Ευρώπη έχει σπάσει σε δύο κομμάτια αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη έχει μια ακροδεξιά που ανεβαίνει αυτή τη στιγμή και η Ευρώπη έχει και τη σύνοδο των 7. Που την προκάλεσε η μικρή, αδύναμη, όπως θέλετε πείτε τη, αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η οποία έδωσε μια όθηση στο να δημιουργηθεί αυτό το ρήγμα στο Eurogroup. Η πολιτική έτσι προχωρά, εξετάζοντας τα δεδομένα, τα ρήγματα που υπάρχουν και πού μπορεί να μπει ο καθένας. Και λέω εγώ τώρα, εάν αυτά τα ρήγματα τα συνεκτιμούσαμε οι πολιτικές δυνάμεις που ενδιαφέρονται για τον τόπο συνολικά και όλοι δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται, ο καθένας από την πλευρά του. Σε ποιον αναφέρεστε? Ότι ενδιαφέρεται. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για τον τόπο. Ναι, εσωτερικά ή εξωτερικά. Για τα εσωτερικά. Αν όλοι που δηλώνουν έτσι καθόμασταν και βλέπαμε τι διακυβεύεται με το να δώσουμε τα 617 εκατομμύρια, τι διακυβεύεται με το να λύσουμε το πρόβλημα του ΦΠΑ στα μικρά νησιά του Βορείου Αιγαίου κλπ.
Η απάντηση για μένα είναι τίποτα. Απλά διακυβεύεται η λιτότητα που φαίνεται να σπάει στην Ευρώπη με ένα μεμονωμένο παράδειγμα που το λένε οι Ευρωπαίοι κατά παράβαση συμφωνιών κτλ. Και ένα δεύτερο, μια σύμπλευση των πολιτικών δυνάμεων στη χώρα που δεν ξανά έχει συμβεί στο 295. Για φανταστείτε 295 να ψήφιζαν και αυτό. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι οι πολιτικές δυνάμεις που εκφράζουν διαφορετικά πολιτικά συμφέροντα και χώρες δρούν όπως δρούν. Και είναι γεγονός αυτό που είπατε, και εγώ το δέχομαι εν μέρη, ότι οι μεγάλες πολιτικές δυνάμεις, οι παγκόσμιες, μπορούν να σχεδιάζουν επιμέρους προβλήματα. Δεν τους βγαίνουν. Σχεδίασαν οι Αμερικάνοι να ρίξουν τον Σαντάμ, σχεδίασαν να ρίξουν τον Άσαντ, δεν το κατάφεραν. Κοιτάξτε τι κάνουν τώρα. Τώρα για να δούμε αν ο Τραμπ θα πει: έκανα ό,τι έκανα ως Αμερικανός, όχι ο ίδιος, και τώρα σηκώνομαι και φεύγω και γεια, απειρημιχθεί το και λύσε το πρόβλημα. Θέλω να πω λοιπόν ότι. Συμφωνώ με αυτά που λέτε, κύριε Μιχαλή. Συμφωνώ απολύτως λοιπόν με αυτά που λέτε. Απλά θέλω να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι στο ελληνικό πρόβλημα. Στο ελληνικό πρόβλημα. Στο ελληνικό πρόβλημα. Το ελληνικό πρόβλημα. Διότι λοιπόν, είναι σίγουρο ότι είμαστε μέρος ενός σχεδίου. Ναι. Συμφωνώ μαζί σας 100%. Όμως τι κάνουμε εμείς σε αυτά τα μικρά, τα ελάχιστα. Συμφωνώ. Έτσι, μπράβο. Αυτό να δούμε λοιπόν. Τι κάνουμε εμείς. Αν εμείς λοιπόν όλοι δεχθούμε στο μέτρο του μεγάλου, του μικρού, του μέτριου ή καθόλου, ότι οι παρεμβάσεις των κυρίων Σόιμπλε, είναι πολλοί, δεν είναι ένας, είναι τέτοιου τύπου ώστε να καθορίζουν τα πάντα, εμείς εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι ή η πλήρης υποταγή για να έρθει και η δικιά μου η σειρά να γίνω πρωθυπουργός, είναι μια άποψη αυτή. Πειθαρχείτε. Εγώ νομίζω ότι είναι η βασική άποψη. Είναι μια άποψη. Εγώ δεν την σέβομαι. Συμφωνώ, κύριε Μιχαλή, μαζί σας 100%. Δεν. Εσείς μπορεί να την καταθέτετε και να μην την πιστεύετε, να, αλλά η παράμετρος αυτή υπάρχει. Υπάρχει. Δηλαδή στα μνημόνια μέσα, κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα φάω 15 κυβερνήσεις. Ναι. Θα εξαντλείτε εσείς το σχέδιό σας να γίνετε όλοι πρωθυπουργοί εκεί, επόμενο, γιατί αυτό σας νοιάζει. Αλλά εγώ θέλω να φάω 15 κυβερνήσεις, γιατί στο τέλος θέλω να περάσω τις μνημονιακές πολιτικές. Και αυτό που αποδεικνύεται είναι αυτό ακριβώς. Ότι τι τον νοιάζει τώρα το Σόιμπλε ποιος είναι πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Το Σόιμπλε, ξέρετε τι τον νοιάζει. Τι τον νοιάζει. Να μας πετάξει έξω με τις κλωτσιές, κύριε Μιχαλή. Όχι. Αυτό θέλει. Τι τον νοιάζει. Το έκανε και στη Νέα Δημοκρατία. Τον νοιάζει να πληρούνται οι προϋποθέσεις για να μην συμβεί, εάν συμβεί εσωτερικό πολιτικό ατύχημα, μην γίνει κανένα μεγαλύτερο ευρωπαϊκό οικονομικό ατύχημα. Γιατί έχει στο μυαλό του το Brexit, έναν, τον Τραμπ, δύο, την Ιταλία, τρία, του έρχεται η Γαλλία, παραλίγο στην Αυστραλία, σου λέει: να μπλέξω τώρα με τους παλαβούς εγώ. Δεν φωνάζω τα σιγουράκια μου εκεί, να είμαι ησυχός. Ναι. Γιατί αυτό συμβαίνει στα μνημόνια, κύριε Μιχαλή. Δεν, να σας πω. 1,5-2 χρονάκια η κάθε κυβέρνηση και σπίτι, ναι, σου άλλος. Αυτό λοιπόν που λέτε το έχει πετύχει ο Σόιμπλε, όχι τώρα με τα μνημόνια. Και τα μεγάλα ευρωπαϊκά συμφέροντα, ξέρετε πότε το πετύχαν. Όταν κατέρεε η Πειραϊκή Πατραϊκή, η Χαλιβουργική, όταν κατέρεαν τα λοιπάσματα. Οι μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα, η Πίτσος, η Ζόλα, όταν κατέρευσε η αγροτική παραγωγή γιατί πέταγαν τις επιδοτήσεις και έσμπροχναν τους αγρότες να μην παράγουν και να πετάνε στις χωματερές, τότε συνέβη αυτό. Ξανά τότε που συνέβη αυτό, εμείς σαν χώρα τα βλέπαμε, κάναμε. Ξανά συμφωνώ μαζί σας, λοιπόν, αλλά μιλάμε για το τι θα κάνουμε εντός μνημονιακής περίοδου. Εντός μνημονιακής περίοδου, λοιπόν. Θέλω και ευχές. Για να κλείσουμε λοιπόν. Πέραν των όποιων προσπαθειών των ξένων, πέραν των όποιων πολιτικών αντιθέσεων που έχουμε, εμείς πρέπει να δούμε μερικά κεντρικά ζητήματα για τη χώρα και αυτοί είναι δύο πράγματα. Η σταθεροποίηση της κατάστασης όπως φαίνεται ότι υπάρχει τώρα, με τα οικονομικά δεδομένα που σας ανέφερα. Δεύτερον, η συνετή πολιτική αντιμετώπιση των γεγονότων, δηλαδή να στηριχθούν οι αδύναμες κοινωνικές ομάδες, να προκύψει μια μικρή ανάπτυξη που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη, ώστε ο παραχθής πλούτος να μοιραστεί όσο το δυνατόν πιο δίκαια για να μπορέσει να αντέξει η χώρα. Βρισκόμαστε, και κλείνω με αυτό, σε ένα τρίγωνο, αποτελούμε το κέντρο ενός τριγώνου που γύρω γίνονται πόλεμοι. Αυτά δεν γίνανε από μόνα τους ούτε από θρησκευτικούς λόγους. Γίνανε από αντικρώμενα συμφέροντα των μεγάλων καπιταλιστικών δυνάμεων. Τα πετρέλαια της Μοσούλης προξένησαν τους δύο προηγούμενους παγκόσμιους πολέμους. Αν δημιουργήσουν και τρίτο, αλλήμονό μας. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε και τα μεγάλα και τα μικρά. Πρέπει απλές κινήσεις σαν αυτή που έκανε η κυβέρνηση να δώσει 617 εκατομμύρια να πάψουν να αποτελούν αντικείμενο
τσακωμού των κομμάτων. Ομόφωνα θα έπρεπε να ψηφιστεί και θα μπορούσαμε καλύτερα να αντιμετωπίσουμε. Η δεύτερη αξιολόγηση. Κλείνω με αυτό να μην σας καθυστερώ. Εκτιμώ ότι από πλευρά Σόιμπλε θέλει να πάει όσο μπορεί πιο πίσω για να προκύψει ατύχημα. Από πλευρά των υπολείπων του Eurogroup εκτιμούν ότι θα είναι άκρος επικίνδυνο να προκύψει ατύχημα στην Ελλάδα εν ώψη και των άλλων εκλογών. Γι' αυτό κατά την εκτίμησή μου θα την κλείσουν. Κατά την εκτίμησή μου και πάλι μην περιμένουμε ότι κάποια στιγμή θα πούμε «Ουφ, επιτέλους τελειώσαμε». Δυστυχώς η οικονομία μας είναι σε μια τέτοια κατάσταση που δεν θα μας αφήνουν ποτέ. Χρειάζεται καθημερινή προσπάθεια, μερική αισιοδοξία, όχι περαισιοδοξίες και απεσιοδοξίες, για να μπορέσουμε να καταφέρουμε 5 θετικά πράγματα για τον τόπο μας και το λαό μας. Και αυτή είναι και η ευχή μου για το 2017. Καλή χρονιά, να είστε καλά κύριε Μιχελή. Να είστε καλά, καλό βράδυ.